Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε presets στο πρόγραμμα Lightroom, ένα πρόγραμμα το οποίο πάρα πολλοί χρησιμοποιούν για την επεξεργασία φωτογραφιών. Είμαι η Άρθεμις. Καλή διασκέδαση! Υπάρχουν πολύ γνωστοί φωτογράφοι εκεί έξω που πουλάνε τα presets τους για το Lightroom για μερικά ευρώ. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι κακό. Βασικά, τι είναι presets? Presets σημαίνει προαποθηκευμένες ρυθμίσεις, τις οποίες έχω αποθηκεύσει στον υπολογιστή μου ή στο Lightroom και έτσι μπορώ με ένα κλικ και ίσως μερικές διορθώσεις να επεξεργαστώ πολύ γρήγορα τις φωτογραφίες μου. Είναι κάτι σαν τα φίλτρα που χρησιμοποιούν πολλές εφαρμογές. Αν πάμε στο Lightroom, θα το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο. Αν πατήσουμε το κουμπί πάνω αριστερά, μας εμφανίζεται το παράθυρο, στο οποίο διάφορες επιλογές. Εάν πατήσουμε τη σκάβα, θα δούμε, μας εμφανίζονται διάφορες φωτογραφίες. Εάν πάμε με το ποντίκι πάνω, θα δούμε πώς ήταν η φωτογραφία πριν και πώς ήταν η φωτογραφία μετά. Εάν πατήσουμε για παράδειγμα εδώ, βλέπουμε στα δεξιά μας τα βήματα που έκανε ο φωτογράφος, ή εν πάση περιπτώσει αυτός που επεξεργάστηκε τη φωτογραφία, μέχρι να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το κάνει το Lightroom για να μάθουμε κάποιες καινούργιες τεχνικές όταν βγάζει updates, ή αν δεν είμαστε τόσο προχωρημένοι, ακόμη και κάποια απλά βασικά βήματα. Το bonus όμως που έχουμε εδώ πέρα είναι ότι μπορούμε όλες αυτές τις ρυθμίσεις να τις αποθηκεύσουμε. Αν πατήσουμε εδώ πέρα κάτω Save as Preset, μπορούμε να δώσουμε και το δικό μας όνομα. Πατήσουμε Save. Στην ουσία έχει αποθηκευτεί. Αν δούμε τώρα, πάω στη δική μου φωτογραφία, πατήσω επεξεργασία. Εδώ πέρα κάτω γράφει Presets και βλέπουμε όλα τα αποθηκευμένα presets. Αν πατήσουμε αυτό που αποθηκεύεται τώρα, βλέπουμε η φωτογραφία παίρνει όλες τις ρυθμίσεις που έκανε ο φωτογράφος το preset που επιλέξαμε να αποθηκεύσουμε. Σίγουρα δεν ταιριάζουν όλα τα μοτίβα σε όλες τις φωτογραφίες και για αυτό το λόγο, αν πατήσουμε πάλι, πάμε στο Discover, θα δούμε εδώ πέρα πάνω, υπάρχουν διάφορα θέματα, black and white, family, ανάλογα. Αν έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα ένα πορτρέτο, είναι πιο πιθανό να βρούμε κάτι που να ταιριάζει στο πορτρέτο μας από την κατηγορία family, από ότι αν επιλέξουμε μια φωτογραφία από την κατηγορία nature. Όπως εγώ για παράδειγμα τώρα αποθήκευσα κάτι από αυτήν την κατηγορία, ταιριάζει πιο καλά στη δική μου φωτογραφία. Τόσο εύκολα και γρήγορα μπορούμε να αποθηκεύσουμε preset και να τα χρησιμοποιήσουμε στις δικές μας φωτογραφίες. Και εδώ έχω ένα tip. Πολλά από αυτά τα preset έχουν δημιουργηθεί από πολύ γνωστούς φωτογράφους, οι οποίοι, όπως είπα, τα πουλάνε τα πακέτα τους. Εδώ μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να αποκτήσουμε presets από τον φωτογράφο της επιλογής μας δωρεάν. Αν σου άρεσε λοιπόν το βίντεό μου, άφησε μου ένα like, πάτησε εγγραφή στο κανάλι μου, η οποία, να τονίσω, είναι δωρεάν, και θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Ciao!